Πάμε στην Ελένη Μενεγάκη. Βεβαίως. Πάμε στην Ελένη Μενεγάκη και στις αλλαγές που βλέπουμε και θα δούμε στην εκπομπή του Τζέλα μου. Εντάξει, είδαμε τα χωροταξικά, πήραμε σκαμπό, αλλάξαμε καναπέδες, αλλάξαμε πάνελ. Είδαμε την Ελιάνα Χρυσικοπούλου με την κυλίτσα της, είναι ετοιμόγενη τώρα, γεννάει το Μάρτιο η κοπέλα. Κάνουν μια προσωπική κουβέντα. Είδαμε τα να παίρνει το μικρόφωνο και να βγαίνει έξω ο Γρηγόρης Κουντάρας, που εγώ παιδιά έχω να τον δω από τον Αντένα, τον Γρηγόρη, να πηγαίνει σε θέματα. Δεν τον είχα δει γιατί είναι υπεύθυνο στα βίντεο παραγωγή τα οποία βγαίνουν στον. Καλά, σε όλη τη σκαλέ ήταν ακριβώς, από πάνω. Ναι, ακριβώς. Δεν έλειπε ποτέ ο Γρηγόρης. Την Παρασκευή ο Γρηγόρης πρώτη φορά που έλειψε. Άρρωστος με 40 πυρετό ήταν εκεί, στα Σίδη. Κάθε λίγο πήγε σε κάποιο θέμα αθλητικό. Είπε. Μπορεί να του αρέσει καλέ γι' αυτό. Είπε ότι. Ναι, όμως ο Γρηγόρης είναι βασικό μέλος της εκπομπής. Και τι θα πάθει να πάει σε ένα θέμα. Και οι παρουσιαστές πήγαιναν σε θέματα. Να πάει να λείπει από την εκπομπή. Άλλο να πάει σε θέμα. Έλειπε. Έλειπε την εκπομπή. Άλλο να πάω εγώ και άλλο να λείπω. Υπάρχει πολύ μεγάλη διαφορά. Ο Γρηγόρης 40 πυρετό να είχε εκεί. Καθόταν μαζί με τη Ζέριφη αγκαλιά. Λοιπόν. Έχουμε την Κωνσταντίνα Κομμάτα, η οποία πήρε τους δρόμους και κάνει γυρίσματα. Κάνει ρεπορτάζ γενικότερα έξω. Βλέπουμε και τον Τάσο Τεριάκη να βγαίνει, ο οποίος ο άνθρωπος είναι δημοσιογράφος, να βγαίνει και αυτός προς τα έξω, αλλά να λέει και τις ειδήσεις και τα βίντεο του μέσα. Γενικά η Ελένη τα έχει κάνει έτσι. Θέλει αλλαγές, το λέει στην εκπομπή της, θέλει να δείξει κάτι διαφορετικό. Βέβαια με τους ανθρώπους, με την ομάδα που έχει, κάνει προσθήκες σε στήλες, αφαιρεί και πειραματίζεται. Μάλιστα. Έχει βάλει δραστηριότητα, νομίζω, η Ελένη. Πάμε να έχουμε δούμε το φτιάξει βίντεο. Ένα βίντεο, να το πάμε δούμε να δούμε και το να το σχολιάσουμε. Να. Καλή μας εβδομάδα, καλησπέρα σας. Θα περάσουμε καλά απόψε. Και πραγματικά καλή εβδομάδα, μιας και πλησιάζει και καινούριος μήνας. Αλλαγή σε πολλά. Αλλά σε καλά ή όχι. Θα δούμε, θα δείξει. Αλλαγές ετοιμάζει η Ελένη και μάλιστα ταχύτατα. Ήδη έχουμε δει την εκπομπή της να διαφοροποιείται. Άλλοι μπαίνουν. Εδώ τα λέμε με την Ελιάνα, καταλαβαίνετε. Μου λες εδώ τώρα κάτι τρομακτικές ιστορίες. Άλλοι βγαίνουν. Η Αγγελιάνα τι είναι, σωσοή? Τίποτα, σωσοή, είναι η κοπέλα ενός φίλου. Τα πάνω κάτω δηλαδή. Για πρώτη φορά βλέπουμε τον Γρηγόρη Κουντάρα να αποσιάζει από το πάνελ της εκπομπής. Μα καλά, δεν μπορεί να αρρωστήσει κι αυτός μία φορά, θα πείτε. Δεν έλειπε όμως γι' αυτό. Αλλαγή πλευράς για σήμερα, καταρχήν γιατί. Ο αγαπημένος Γρηγόρης δεν είναι σήμερα κοντά μας. Γιατί είναι μεγάλο λαμόγιο. Όχι, γιατί αντίθετο. Έχει πάρα πολλές δουλειές. Αυτό. Που μας αφορούν άμεσα, γι' αυτό. Και πολύ καλά κάνει και δουλεύει και έξω. Είχε πάθει κάτι, δηλαδή ο Γρηγόρης και να λείπει. Γι' αυτό το προλαβαίνω και λέω, για να μην ανησυχούν. Είναι μια χαρά, απλά έχουμε πάρα πολλά θέματα που πρέπει να ετοιμάσουμε. Ποτέ δεν παθαίνει κάτι ο Γρηγόρης. Ο Γρηγόρης έχει πάθει πολλά παλιά. Και τελείωσε με αυτά. Και είναι μια χαρά και πάει και δουλεύει και έξω. Διότι κάνει και ρεπορτάζ ο Γρηγόρης πλέον. Το έχετε καταλάβει. Ναι, μέχρι και τον Κουντάρα είδαμε να έχει πάρει τους δρόμους και να κάνει γυρίσματα. Το επόμενο βήμα είναι να τον δούμε στα σκοτεινά υγρά υπόγεια να μοντάρει πυρετοδός. Αν το άλλο που Κομμάτα μας έταξε και Κομμάτα δεν είδαμε, δεν μπορείτε να πείτε όμως, είναι στη θέση της η Ελιάνα Χρυσικοπούλου, που μας ενημερώνει κάθε μέρα για το πώς είναι η κάθε μέρα της εγκυμοσύνης. Τι, αυτό δεν είναι ενημέρωση, η Ελένη το ξέρει. Τι θα κάνω, άμα είμαι με το βρέφος αγκαλιά και έρχεται και μου κάνει αγκά, 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 που έρχεται και μου λέει να την πάρω αγκαλιά, τι θα κάνω. Βρε, θα την πάρεις, αλλά το θέμα είναι ότι θυμίσω κάποια στιγμή εκεί στο μήνα πάνω, θα λες μήπως να γυρίσω λίγο στη δουλειά μου να ξεκουραστώ. Να πάω να ξεκουραστώ. Να παίρνω έτσι μια ανάσα, έστω ένα οκτάωρο. Ο Γιώργος Γιαννός πια μπαίνει στο αυτοκίνητο μόνο για να πηγαίνει σε θέματα. Τουλάχιστον βγήκε και ζωντανά. Τι κάνεις ρε Γιώργο εκεί, χτυπάς τραπεζάκι. Το έχουμε όλοι. Πού το βρήκες ρε εσύ αυτό, ναι. Είναι ένα από τα πάρα πολλά αντικείμενα που έχει εδώ η έκθεση, η οποία ανοίγει την πόρτα της αύριο το απόγευμα. Τελικά η μόνη σταθερή αξία που μας έκανε εντύπωση, να λέμε και του στραβού το δίκιο, είναι ο Γιώργος Τσούλης. Τι είναι αυτό που μου έχεις απλώσει εδώ πάνω? Ρολό χοιρινό πανσέτα είναι με γραβιέρα μοσχοβολάει. Όπου μοσχοβολάει, πραγματικά μοσχοβολάει. Βιαστή ντομάτα μέσα. Μπράβο, τσουλάκο μου. Από αλλαγή σε αλλαγή, κλέβει και λίγο χρόνο για να παραδώσει μαθήματα ψυχραιμίας σε πρόσωπα που δέχτηκαν κριτική κατά τη διάρκεια της εκπομπής τους. Ελενάκη μου, κάθε φορά που σε βλέπω, ξέρεις τι σκέφτομαι. Ότι τελικά χρειαζότανε να βρεθείς στην παρουσίαση μαζί με τον Μάρκα στο πρωινό του Μέγκα, γιατί ουσιαστικά αυτό που πραγματικά είσαι, εγώ από εκεί και κάτω το είδα. Και δεν εννοώ μόνο μέσα στην εκπομπή. Εννοώ. Στον τρόπο που αντιμετώπισες όλες τις δύσκολες στιγμές που έχουν να κάνουν με την καθημερινότητα ενός προγράμματος, αλλά και με όλα αυτά που κανείς ακούει, πράττει και πρέπει να διαχειρίζεται.
Εκεί λοιπόν είδα τη δύναμή σου, τη δύναμη του χαρακτήρα σου. Δυνατός δεν είναι κάποιος που βγαίνει και τσακώνεται. Για μένα δύναμη έχει να ξέρεις πότε πρέπει να μιλήσεις και τι πρέπει να πεις. Τώρα θα μου πεις, το μόνο που μένει να αλλάξει είναι το όνομα της εκπομπής και από Ελένη να το κάνει Μενεγάκη. Το βίντεο ήταν φαντάστικο. Γιώργος Μιχαηλίδης κέντησε. Φανταστικό. Γιώργος Μιχαηλίδης πραγματικά κέντησε. Μπράβο, βέβαια, Γιώργο μου. Εντάξει, το είδαμε έτσι από μια χιουμοριστική ματιά. Πάντως, ναι. Μέσα από το χιούμορ βγαίνουν πολλές αλήθειες, βέβαια. Εντάξει, λογικό είναι να κάνει αλλαγές και θα τις κάνει. Και νομίζω ότι και αυτός ο μήνας, να ξέρετε, είναι λίγο πειραματικός. Γνωρίζετε ότι μετά τις γιορτές παντού τηλεοπτικά τα νομοθεσία είναι λίγο περίεργα. Οπότε θα κάνει τις αλλαγές. Την έχουν προβληματίσει πάντως, επειδή έχουν γίνει πάρα πολλές αλλαγές. Έφυγε ο Αλεξάνδρου, η Κομμάτα έφυγε από το πλατό, κάνει πιο πολλά εξωτερικά. Τώρα, ας πούμε, ξεκίνησε και ο Γκουντάρας. Γίνονται πάρα πολλές αλλαγές. Σε λίγο θα δούμε και την Ελένη να κάνει ρεπορτάζ στον δρόμο. Φαντάζεσαι, Ελένη με την Ελένη. Και να πούμε ότι αυτό είναι απόφαση μόνο της Ελένης Μενεγάκη, γιατί έχει την επιμέλεια της εκπομπής της. Αυτή αποφάσισε. Σωστά, η Ελένη έχει και την επιμέλεια. Βεβαίως, αποφάσισε. Δεν είναι μόνο στους τίτλους, είναι και στην ουσία. Είναι και επικεφαλής της εκπομπής. Αυτή αποφασίζει, κρίνει, διατάζει και εκτελεί. Εντάξει, προφανώς θα πρέπει και κάτι να κάνει όντως, γιατί αφού υπάρχει μια πτώση στα νούμερα, λογικό είναι, έχει αντανακλαστικά και μπράβο της. Γιατί τόσο καιρό τα λέμε και τα λένε οι τηλεκριτικοί. Απλά χρειάζεται χρόνο στις αλλαγές. Δηλαδή, 2-3 μέρες, αν κάτι δεν μας πάει, πρέπει να το δουλέψουμε γενικότερα. Αυτή είναι η δική μου άποψη. Τώρα πιστεύω ότι το ξέρει και η ίδια αυτό. Αλλά είναι η Ελένη της καρδιάς μας. Ακριβώς. Και όλοι έχουν βγει, έχουν πάρει τους δρόμους και τα μικρόφωνα.